βιβλίο του προφήτου Σοφωνία και το κεφάλαιο τρίτο, σελίδα 830. Σοφωνίας ο προφήτης, κεφάλαιο γάμα, σελίδα 830. Σοφωνίας ο προφήτης, κεφάλαιο γάμα. Ουέ η παραδεδειγματισμένη και μεμολισμένη η πόληση καταθλίβουσα, δεν υπήκουσεν εις την φωνήν, δεν εδέχθη η διόρθωσιν, δεν ήλπισεν επί των Κύριων, δεν επλησίασε εις τον Θεόν αυτής. Οι άρχοντες αυτής είναι εν αυτοί λέοντες οριόμενοι. Οι κριτές αυτής λύκοι της εσπέρας, δεν αφήνουν συνουδέν δια πρωί. Οι προφήτες αυτής είναι προπετής άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς αυτοίς ευεβήλωσαν το αγιαστήριον, υθέτησαν τον νόμον. Ο Κύριος είναι δίκαιος εν μέσω αυτής, δεν θέλει καμήν αδικία. Κατά πάσαν πρωί αν φέρει την κρίσιν αυτού εις φως, δεν απολείπει. Αλλά ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει εσχήνην. Εξολόθρευσα έθνη, η πύργη αυτών είναι ηρημωμένη, ηρήμωσα τα σοδούς αυτών, ώστε να μην υπάρχει διαβαίνων. Οι πόλεις αυτών υφανίστησαν, ώστε δεν υπάρχει ουδής κατοικών. Είπα βεβαίως, ήθελες με φοβηθεί, ήθελες δεχθεί παιδείαν, και η κατοικία αυτής δεν ήθελε να εξολοθρευθεί όσων και αν ετοιμώρουν αυτήν. Πλην αυτοί έσπευσαν να διαφθείρουν πάσα στας πράξεις αυτών. Δια τούτο προσμένετε, μη λέγει Κύριος, μέχρι της ημέρας καθήνε γύρω με προς λαιλασίαν, διότι η απόφασή μου είναι να συνάξω τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια και να εκχαίω επ' αυτά την αγανάκτησή μου όλην την έξαψην της οργής μου, επειδή πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου μου. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσεις τους λαούς γλώσσαν καθαράν, δια να επικαλούνται πάντες στο όνομα του Κυρίου, να δουλεύω συν αυτόν υπό ένα ζυγόν. Από του πέραν των ποταμών της Αιθιοπίας οικέτε μου, η θυγάτηρ των διασπαρμένων μου θέλουν συμφέρει την προσφορά μου. Εν τη μέρα εκείνη δε θέλεις εσχήνεστε δια πάσας τας πράξης σου, διόν η νόμισες εναντίον μου, διότι τότε θέλω αφαιρέσει εκ μέσω σου τους καυχωμένους εις τη μεγαλοπρεμπιάν σου και δε θέλεις πλέον μεγαλαυχή κατά του όρους του Αγίου μου. Και θέλω αφήσει εν μέσω σου λαών τεθλιμμένων και πτωχών και ούτε θέλω συνελπίζει επί το όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θέλει πράξη ανομία, ουδέ λαλήσει ψεύδι, ουδέ θέλει ευρεθεί εν το στόματι αυτών γλώσσα δολία. Διότι αυτοί θέλουν συμβόσκι και πλαγιάζει και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Ψάλε θύγα τερσιών, αλλά άλλαξατε Ισραήλ, τέρπου και εφραίνου εξ όλης της καρδίας σου θυγάτηρ Ιερουσαλήμ. Αφήρεσεν ο Κύριος τας κρίσεις σου, επέστρεψε τον εχθρόν σου. Όταν βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος εν μέσω σου, δε θέλεις πλέον ειδή κακόν. Εν τη μέρα εκείνη θέλει λεχθεί προς την Ιερουσαλήμ, μη φοβούσει αιώνας, μη εκκλείονται οι χείρες σου. Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου, ο δυνατός θέλει σε σώσει και θέλει εφρανθεί επί σε εν χαρά, θέλει αναπαύεστε εις την αγάπη σου, θέλει εφραίνεστε εις σε ενάσμαση. Θέλω συνάξει τους λελυπημένους δια τας επισήμους εορτάς, τους όντας από σου εις τους οποίους ήτο βάρος ο ονειδισμός. Ιδού εν το εκερό εκείνο θέλω αφανίσει πάντα στους καταθλιβοντάς σε και θέλω σώσει την χωλένουσαν και συνάξει την εξωσμένη και θέλω καταστήσει αυτούς έπαινον και δόξαν. Εν παντή τόπο της εσχήνης αυτών εν το καιρό εκείνο θέλω σας φέρει και εν το καιρό εκείνο θέλω σας συνάξει. Διότι θέλω σας κάμει ονομαστούς και πενετούς μεταξύ πάντων των λαών της γης, όταν εγώ αποστρέψω την εχμαλωσία σας έμπροσθεν των οφθαλμών σας, λέγει Κύριος. Αμήν. Αλίμονο σε σένα, πόλης παραδεδειγματισμένη και μολυσμένη και καταθλίβουσα. Απευθύνεται ο λαός στην Ιερουσαλήμ, την πόλη την οποία εξέλεξε και στο λαό της και την οποία κατέστησε παράδειγμα για όλους τους λαούς. Είναι λαός Θεού εκλεγμένος,
έχει δώσει όχι μόνο το λόγο του αλλά και το πνεύμα του, αλλά ακόμη και τη δόξα του, έχει ευλογήσει κατά πάντα και είναι η κατάλληλη πόλη, ο κατάλληλος λαός του Θεού που μπορεί να γίνει παράδειγμα για το πώς ενεργεί ο Θεός σε καταστάσεις απομάκρυνσης του ανθρώπου του Θεού, της οικογένειας του Θεού, της εκκλησίας του Θεού, του λαού του Θεού, πώς θα ενεργήσει ο Θεός και πώς ενεργεί ο Θεός. Ξεκινάει λοιπόν με ένα αλίμονο. Σε σένα πόλη που θα σε καταστήσω και σε κατέστησα παράδειγμα ευλογίας αλλά και κρίσης. Γιατί είσαι μεμολισμένη και καταθλίβουσα. Καταθλίβεις τους άλλους και μολύνεσαι από τις αμαρτίες σου. Γιατί? Γιατί δεν υπάκουσες στην φωνή του Θεού και δεν αποδέχθηκες διόρθωση, επειδή είχες αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν ήλπισες στον Κύριο και επειδή δεν ήλπισες στον Κύριο δεν επλησίασες τον Θεό. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν ήλπισες στον Κύριο ώστε να πλησιάσεις τον Θεό για να πλησιάσει ο Θεός εσένα, τότε όλα στο περιβάλλον σου θα είναι μακριά από το θέλημα του Θεού και θα είναι μακριά από την ευλογία του Θεού. Οι άρχοντές σου, ενώ θα έπρεπε να είναι επίοικης, ήσαν άγρια θηρία, λέοντες οριόμενοι. Οι κριτές σου, οι πράτοντες δικαιοσύνη και κρίση στο λαό κατά το θέλημα και το λόγο του Θεού, αντί να είναι δίκαιοι, ήσαν λύκοι άρπαγες που δεν αφήνουν, αρπάζουν τα πάντα που βρουν μπροστά τους. Οι προφήτες σου που θα φέρναν το λόγο του Θεού τον Άγιο προς εσέ είναι άνθρωποι προπετής και δόλοι, υποκριτές. Και τέλος οι ιερείς σου που θα έπρεπε να προσφέρουν θυσία και να προσεύχονται υπέρ του λαού βεβηλώνουν το αγιαστήριον και αθετούν το λόγο του Θεού. Παρόλα αυτά συνεχίζει και αποκαλύπτει το ωραίο παράδειγμα αυτό και για μας σήμερα πώς ενεργεί ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα των ανθρώπων που έχασαν την ελπίδα σου τους στον Θεό και με αποτέλεσμα δεν μπορούν να επιστρέψουν και να πλησιάσουν τον Θεό. Το ωραίο αυτό παράδειγμα συνεχίζει να μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Παρόλα αυτά, Κύριος ο Θεός σου είναι εν μέσω σου, δίκαιος, δεν κάνει αδικία, κάθε πρωί φέρνει την δικαιοσύνη του σε φως και δεν αποκάμει. Αλλά αυτό που βλέπει και διακρίνει είναι ότι ο διεφθαρμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει εσχήνη, δεν ντρέπεται. Δεν φοβάται το Θεό και τους ανθρώπους δεν τους ντρέπεται. Γι' αυτό λέει ο Θεός ξεκινάω να ενεργώ. Εξολόθρευσα όλα τα έθνη γύρω σου. Οι πύργοι των εθνών έμειναν ηρημωμένοι, ερήμωσα τα σωδούς αυτών, δεν υπάρχει ο διαβαίνων, αφανίστηκαν οι πόλεις, ώστε δεν υπάρχει κανείς που να κατοικεί εκεί. Γιατί είπα ότι αν δει την οργή μου και την κρίση μου ο λαός μου, θα φοβηθεί και θα δεχθεί παιδεία και η κατοικία αυτής του λαού μου, της Ιερουσαλήμ, δεν θα εξολοθρευθεί όσο και αν ετιμώρουν αυτόν. Θα την τιμωρήσω αλλά όχι θα την εξολοθρεύσω. Και περίμενε την ανταπόκριση της ενέργειας και των ενεργειών του Θεού, ο Θεός, την ανταπόκριση των ανθρώπων και εκείνο που διέκρινε είναι ότι έσπευσαν, βιάστηκαν, παρόλα όσα είδαν γιατί δεν φοβήθηκαν το Θεό και διέφθηραν ακόμη περισσότερο τα σωδούς τους και με τα σπράξεις αυτών. Και τώρα ο Θεός αποκαλύπτει. Ύστερα από όλα αυτά σας μίλαγα και δεν ακούγατε. Σας φανέρωνα τη διόρθωση και δεν τη δεχτήκατε. Γιατί δεν ελπίσατε ποτέ εις εμέ και γι' αυτό και δεν επιστρέψατε ποτέ εις εμέ. Απέδειξα και αποκάλυψα την οργή μου και το θυμό μου στα έθνη, μήπως και φοβηθείτε και μετανοήσετε και γίνατε χειρότεροι.
Τώρα, εκείνο που πρέπει να περιμένετε από μένα είναι λαιλασία. Είναι κακό. Όχι για καταστροφή και πάλι για μετάνοια. Η μακροθυμία μου έφτασε στο τέλος. Η αγαθοσύνη μου τώρα πια θα εκδηλωθεί, όχι με την υπηίκειά μου, ούτε με τη χριστότητά μου, αλλά με την αυστηρότητά μου. Γιατί έχω αποφασίσει να συνάξω όλα τα έθνη και να συναθρήσω όλα τα βασίλεια, ώστε να εκχαίω σε αυτά την αγανάκτησή μου και την έξαψη της οργής μου και μέσα σε όλα αυτά και σε εσάς. Γίνατε πια όμοιοι με αυτούς που προκαλούν την έξαψη της οργής μου. Μπήκατε στο ίδιο περιβάλλον των εθνών. Αλλά μετά την καταστροφή αυτή, ο Θεός προβλέπει μια όμορφη επιστροφή. Τότε όμως εγώ θα δώσω σε όλους τους λαούς καθαρή γλώσσα για να προσεύχονται όλοι στο όνομά μου και να δουλεύουν όλοι κάτω από το ζυγό μου. Μετά την καταστροφή θα έρθει η επίσκεψη του Θεού. Και όμως θα μπορούσε να έρθει η επίσκεψη της ευλογίας του Θεού χωρίς την καταστροφή. Εάν καταρχάς άκουγαν, υπάκουγαν τη φωνή μου, δέχονταν τη διόρθωσή μου και έστρεφαν την ελπίδα τους στον Θεό και επέστρεφαν σε μένα. Παρόλα αυτά, παρόλα που κάνατε αντίθετα από ό,τι σας είπα, από ό,τι ήθελα, μετά την τέλεια καταστροφή έρχομαι για ένα μικρόν υπόλοιπον. Για ένα μικρόν υπόλοιπον που θα αφήσω εν μέσω σου λαών τεθλιμμένων, φτωχών και ταπεινών, που όμως θα ελπίζει στο όνομά μου και επειδή θα ελπίζει στο όνομά μου θα με πλησιάζει. Και τότε αυτοί θα βόσκουνε, θα κοιμώνται και δεν θα υπάρχει κανείς πλέον να τους τρομάζει και να τους τρομοκρατεί. Πάει ο πολλής λαός που ήταν στην Ιερουσαλήμ και δόξαζε το Θεό, αλλά όχι έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Η κρίση του Θεού, λέει η Γραφή, θα αρχίσει πρώτα από τον οίκον του Θεού. Πάνε τα πολλά, αλλά τα πολλά έξω από το θέλημά μου, και τώρα θα μείνουν τα λίγα που θα είναι τεθλιμμένοι, φτωχοί και ταπεινοί, όμως θα ελπίζουν στον Κύριο. Και όμως ο Θεός ήθελε όλους να τους φέρει στην ευλογία που έχει προσδιορίσει. Γι' αυτό ψάλε τώρα θύγα τερσιών, αλλά αλλάξατε Ιερουσ, Ισραήλ, Τέρπου και Εφραίνου, θύγατε Ιερουσαλήμ, γιατί αφαίρεσε ο Κύριος την τιμωρία σου και απέστρεψε τον εχθρό σου από σου. Και φτάνει τώρα στο κρίσιμο σημείο της μεγάλης ανατροπής, της μεγάλης αλλαγής. Αφού έφερε το λαό, αν και ήθελε, με τη χριστότητά του και την επιείκειά του, δεν τα κατάφερε, αλλά τους έφερε με την αυστηρότητά του, με την κρίση του και τη δικαιοσύνη του, και ο Θεός να μας φυλάει από την δοκιμασία και την παιδεία του Θεού, όχι με χριστότητα και επιείκεια, αλλά με αυστηρότητα. Αλλά υποχρεώνεται ο Θεός, επειδή ο Θεός είναι αγάπη και μας αγαπάει. Και τώρα φτάνει η στιγμή της μεγάλης ανατροπής. Όταν βασιλεύς του Ισραήλ θα είναι ο Κύριος εν μέσω σου, πλέον δεν θα δεις κανένα κακό. Όταν βασιλιά σου προσωπικός θα είναι ο Κύριος, δεν θα δεις κακό. Όταν βασιλιάς της οικογένειάς σου θα είναι ο Κύριος, δεν θα ξαναδείς κακό.
Όταν βασιλιάς της εκκλησίας αυτής της μικρής θα είναι ο Κύριος, δεν θα δεις κανένα κακό. Και όταν βασιλιάς και της συγγένειά σου και της εκκλησίας του Χριστού στην πατρίδα μας γίνει ο Κύριος, δεν θα δούμε πλέον σαν χριστιανοί κανένα κακό. Αλλά για να γίνει βασιλιάς, και τι είναι βασιλιάς, είναι ο απόλυτος άρχον που έχει απόλυτη εξουσία και διατάζει και γίνεται. Απόλυτος άρχον στα υπάρχοντα, απόλυτος άρχον στη ζωή μας, απόλυτος άρχον στην πορεία μας, απόλυτος άρχον στην πνευματική μας ζωή. Όταν ο βασιλιάς ο Ιησούς Χριστός γίνει απόλυτος άρχον στη ζωή μας, αλλά δεν μπορεί να γίνει αν δεν περάσουμε από το παράδειγμα αυτό το ωραίο, υπακοή στο Λόγο του Θεού, διόρθωση από το Λόγο του Θεού, ελπίδα μόνο στον Κύριο. Άρα δια της ελπίδος πλησιάζω το Θεό και ο Θεός πλησιάζει σε μένα, οπότε έρχεται η ευλογία του Θεού και δεν υπάρχει τρόμος στη ζωή μου. Όταν με φέρει σε αυτήν τη θέση, είτε δια της διδασκαλίας του και υπακοής μου, είτε δια της κρίσης του και παιδείας του και εξανάγκης υπακοής μου, τότε εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να στρέψουμε το βλέμμα μας, ομολογώντας ότι Κύριος μας και Θεός μας, βασιλιάς μας στη ζωή μας, απόλυτος άρχον στη ζωή μας, έχουν εξουσία επί πάντων των υπαρχόντων μας, σε όλη μας τη ζωή, στην πορεία μας, στην κατεύθυνσή μας και εν γέννη στην πνευματική μας ζωή και στη σχέση μας με το Θεό, τότε κακό δεν θα δεις πλέον. Αλλά η απόλυτη ασφάλεια, σωτηρία και ευλογία θα καλύπτει την προσωπική σου, την οικογενειακή σου, την εκκλησιαστική σου ζωή και κάθε μορφή δραστηριότητας στη ζωή σου. Την επαγγελματική, τις σπουδές, τα πάντα. Είναι η απόφαση που θέλει ο Θεός από τον κάθε έναν από μας σήμερα, εφόσον βεβαίως έχουμε έρθει στην Εκκλησία σήμερα με απόφαση, η ελπίδα μας να είναι μόνο ο Κύριος. Δεν ελπίζουμε αλλού και δεν θέλει ο Θεός να ελπίζουμε αλλού. Τότε εν τη μέρα εκείνη μη φοβουσιών, μην αποκάμεις, γιατί Κύριος ο Θεός σου είναι εν μέσω σου, δυνατός παντοδύναμος, θα σε σώσει, θα εφρανθεί με χαρά σε σένα, θα αναπαύεται με χαρά στην αγάπη σου και θα εφραίνεται στη δοξολογία σου. Θα συνάξει όλους τους λυπημένους, όλους τους διασκορπισμένους και θα σας κάνει ονομαστούς και επενετούς μεταξύ πάντων των λαών, όταν αυτός θα σε ελευθερώσει από όλα τα δεσμά σου. Όχι μόνο ευλογία, όχι μόνο ελευθερία, αλλά και δόξα και ύψωσης και καρποφορία μεγάλη. Αμήν.